Καλημέρα κυρία Βαλαβάνη. Καλημέρα κύριε Ψαλτική. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα λοιπόν. Τι κινητοποίηση. Καλή εβδομάδα και στα παιδιά μας καλή δύναμη πάνω απ' όλα. Ναι, τι κινητοποίηση, πότε γίνεται αυτή η κινητοποίηση και τι αντικείμενο έχει. Κοιτάξτε, εμείς σαν γονείς καθημερινά παλεύουμε για να μην λείψει τίποτα στα παιδιά μας. Διεκδικούμε μαζί με τα παιδιά μας. Σήμερα 12 η ώρα στα Προπύλαια μαζί με τους μαθητές. Διεκδικούμε αυτά που διεκδικούμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια και δεν βλέπουμε και καμία αλλαγή. Υπάρχουν τεράστια εκπαιδευτικά κενά. Συνεχίζουμε να έχουμε εκπαιδευτικά κενά μέσα στις τάξεις. Με διωγγωμένο το θέμα της παράλληλης στήριξης. Να σας πω μόνο χαρακτηριστικά για την Αλφαθήνα, έτσι λίγο για να μιλάμε με νούμερα. Έχουμε γύρω στα 283 κενά γενικής παιδείας και 790 κενά στις παράλληλες στήριξης. Έχει μπει Νοέμβρης και παράλληλες στηρίξεις, σχολικούς νοσηλευτές που αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη τα παιδιά μας για να λειτουργήσουν στα σχολεία, φέτος όσο ποτέ άλλοτε τα κενά είναι τεράστια. Σε ποιες περιοχές της Αττικής έχουμε περιοχές που έχουν περισσότερα προβλήματα? Παντού, ειδικά με τις παράλληλες στηρίξεις. Παντού. Μιλάμε για στηρίξεις να υπάρχουν 4-5 αιτήματα μέσα στη τάξη και να έχει έρθει μία. Μία η οποία πρέπει να λειτουργεί και για τα 4-5 παιδιά ταυτόχρονα. Μία η οποία προσπαθεί να κάνει το οτιδήποτε, γιατί ακριβώς για άλλη μια φορά η κυβέρνηση βλέπει κόστος στην ανάγκη την εκπαιδευτική στα παιδιά μας. Άρα δηλαδή αυτός που καλύπτει το πρόγραμμα, που έρχεται ως επιπλέον καθηγητής, κάνει διάφορα πράγματα για να γεμίσει το πρόγραμμά του αφενός ή το πρόγραμμα των παιδιών αφετέρου. Άσχετα αν είναι ή δεν είναι ο κατάλληλος καθηγητής. Τα πάντα. Μιλάμε για τα ζητήματα που έχουμε αναδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα της σχολικής στέγης, που και εσείς σαν εκπομπή, νομίζω και σαν δημοσιογράφοι και στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη την Αττική τα έχετε δει. Μιλάμε τώρα για σχολεία τα οποία τα είδα στο κέντρο της Αθήνας, το άλλο κρεμόντας τα θεμέλια. Δηλαδή μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών μας αυτή τη στιγμή, που είναι ό,τι πιο σημαντικό. Και παρόλα αυτά, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μια ακρίβεια που χτυπάει τη λαϊκή οικογένεια, για την οποία και για αναλώσιμα και για φροντιστήρια και για αθλητισμό και πολιτισμό πλέον δεν μπορούμε να βάλουμε άλλο το χέρι στην τσέπη. Ναι. Τι έλλειψεις καθηγητών έχουμε, για να πάμε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί εννοείται ότι τώρα είμαστε, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί και το τρίτο κύμα πρόσληψης αναπληρωτών, γιατί με αυτό εννοείται ότι κλείνει η ψαλίδα και θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί και τα κενά. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ανάλογα τις περιπτώσεις. Να σας πω για παράδειγμα ότι στο ΕΠΑΛ Ταύρο εδώ που έχουμε δίπλα, για να το χρησιμοποιήσω έτσι, μιλάμε για πάρα πολλές ώρες που λείπουν. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι λείπουν 7 ώρες χημεία, 13 ώρες οικονομία, 23 ώρες ηλεκτρολογία. Επειδή πλέον με ώρες μας τα δίνουν τα κενά η εκπαιδευτική. Και επειδή, ξέρετε, γίνεται το rotation πλέον από σχολείο με σχολείο, για να μην φαίνεται το κενό συνολικά, δηλαδή ότι λείπει χημεία σε όλες τις τάξεις, πάνε με ώρες. Ναι. Κυρία Βαλαβάνη, υπάρχει και θέμα όσον αφορά τη μεταφορά μαθητών, δηλαδή κάποιοι... Εκεί ήθελα να κλείσω, γιατί αύριο, ξέρετε, έχουμε και μια παράσταση διαμαρτυρία σαν ομοσπονδία και στην περιφέρεια Αττικής με τις μεταφορές. Ξέρετε ότι οι περιφέρειες έχουν την ευθύνη για τις σχολικές μεταφορές. Συνεχίζουμε να έχουμε έντονα το θέμα των άγωνων δρομολογίων. Υπάρχουν πολλά σχολεία που έχουν πρόβλημα με τα δρομολόγια και ειδικά σχολεία. Έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα στη Βουλή, στα κόμματα, στα αρμόδια υπουργεία από αρχές Οκτώβρη και στην περιφέρεια. Δεν έχουν πάρει καμία απάντηση, όπως αυτή τη στιγμή έχω να καταγγείλω ότι δεν έχουμε πάρει απάντηση από το Υπουργείο για άλλη μια φορά να μην δεχτεί και εμάς σαν Ομοσπονδία Αττικής, αλλά και την ανώτατη Συνομοσπονδία Αγώνων Μαθητών Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί δεν δέχονται θεσμούς των οργανώσεων γονέων. Δεν έχουμε συναντηθεί με τον Υπουργό ούτε το προηγούμενο διάστημα με την κυρία Κεραμέως, ούτε τώρα με τον καινούργιο Υπουργό. Και έχουμε να το καταγγείλουμε αυτό. Γιατί έτσι όπως φαίνεται δεν έχουν τι να μας απαντήσουν στα σοβαρά προβλήματα που έχουμε στην εκπαίδευση συνολικά, τα οποία τους τα παραθέτουμε με στοιχεία συγκεκριμένα. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κυρία Βαλαβάνη, η φετινή χρονιά είναι η πιο δύσκολη? Κοιτάξτε να δείτε, έτσι όπως το βλέπουμε, τα θέματα των σχολείων, της ασφάλειας, της συντήρησης, της αντισημικής θωράκισης που το έχουμε αναδείξει και με συνέντευξη τύπου το προηγούμενο διάστημα, ναι, είναι και με τις παράλληλες στηρίξεις και τα κενά. Δεν είναι αυτά που το Υπουργείο βάζει ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Έχουμε φτάσει Νοέμβριο και έχουμε τεράστια προβλήματα. Όπως έχουμε προβλήματα φέτος. Πολλά κενά, γύρω στα 150 κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε μια περίπτωση εδώ. Είμαστε στον Ταύρο τώρα, σας λέω δηλαδή συγκεκριμένα στοιχεία τέτοιου. Ο οποίος σήμερα περιμένουμε, τώρα δηλαδή μετά την κουβέντα θα περάσω από το σχολείο, σήμερα περιμένουν στην τρίτη ανάθεση να έρθει ο σχολικός νοσηλευτής. Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές? Γιατί λέτε ότι ειδικά φέτος έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και σε παράλληλη στήριξη και σε νοσηλευτές. Έχει αλλάξει κάτι? Να σας πω με τους σχολικούς νοσηλευτές ότι οι λίστες ήταν παλιές, δεν είχαν ανανεωθεί κάπου καθόλου και οι σχολικοί νοσηλευτές προφανώς είχαν φέρει άλλη δουλειά. Δεν λειτουργήσε καλά το σύστημα, πάρα πολλές φορές. Και αυτό καταλήγει στον γονιό να έχει πάρει όλη του την άδεια ή να μείνει με το παιδί ή να πηγαίνει στο σχολείο με το παιδί. Γιατί ξέρετε, οι σχολικοί νοσηλευτές με τα προβλήματα διαβήτη ή άλλα τεράστια προβλήματα δεν μπορούν να αφήσουν τα παιδιά μόνο τους. Ναι, ακούγαμε και σε προηγούμενες συνεντεύξεις που είχαμε ότι ζητούν κάποιοι από τους δασκάλους να κάνουν τις ενέσεις ινσουλίνης στα παιδιά, το οποίο και αυτό είναι ανέφικτο, γιατί δεν μπορεί να πάρει και ο δάσκαλος τέτοια ευθύνη. Και φυσικά και να σας πω και κάτι άλλο. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν σχολεία με πολυπληθή, με πολλούς μαθητές. Μιλάμε για μικρά χωριά. Ναι. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας σχολικός νοσηλευτής, όχι μόνο για την ανάγκη ενός παιδιού, αλλά συνολικότερα. Μάλιστα. Λογικό είναι όλο αυτό. Λοιπόν, να δούμε τι θα προκύψει από τη σημερινή κινητοποίηση που θα κάνατε, κυρία Βαλαβάνη. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα μιλήσουμε και πάλι πάντως για την ιστορία αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.